Ο Έλλον Μάσκ κρατά εμφύτευμα, το βλέπετε στη φωτογραφία, δίσκου συγκεκριμένα, Neuralink, κατά τη διάρκεια επίδειξη τη συσκευή σε ζωντανή ροή στι 28 Αυγούστου 2020. Ο δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία τεχνολογία έχει και πάλι αλλάξει τα σχέδιά του να ξεκινήσει τι δοκιμέ σε ανθρώπου για το εμφύτευμα τσίπ εγκεφάλου τη εταιρεία του, Neuralink, δίνοντα άλλη μια φιλόδοξη ημερομηνία, αφού προηγουμένω είχε υποστηρίξει ότι οι δοκιμέ σε ανθρώπου θα ξεκινούσαν σύντομα. Απευθυνόμενο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Wall Street Journal νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μάσκ είπε ότι το εγκεφαλικό εμφύτευμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ζώα, όπω η χείρη και η πίθηκη, θα είναι έτοιμο για πραγματικέ δοκιμέ σε ανθρώπου κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο. Το Neuralink λειτουργεί καλά σε επιθήκου και στην πραγματικότητα κάνουμε πολλέ δοκιμέ. Και απλώ επιβεβαιώνουμε ότι είναι πολύ ασφαλέ και αξιόπιστο και ότι η συσκευή Neuralink μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια, είπε. Ελπίζουμε να το έχουμε στους πρώτους μας ανθρώπους που θα είναι άνθρωποι που θα έχουν σοβαρούς τραυματισμούς του νοτιέου μυελού, όπως τετραπληγική, το επόμενο έτος, εν αναμονή της έγκρισης του FDA. Σε tweet που δημοσίευσε την Τρίτη, ο Μάσκ πρόσθεσε ότι η εταιρεία του ελπίζει τελικά να επιδιορθώσει τους ελαττωματικούς ή χαμένους εγκεφαλικούς νευρώνες με τη συσκευή. Σημειώνοντα ότι πολλέ σωματικέ παθήσει μπορούν να λυθούν απλώ με τη γεφύρωση σημάτων μεταξύ των υπαρχόντων νευρώνων. Η πρόοδο θα επιταχυνθεί όταν έχουμε συσκευέ σε ανθρώπου. Δύσκολα να έχουμε λεπτέ συζητήσει με πυθίκου το επόμενο έτο, συνέχισε. Παρά τα σχόλια του Μάσκ, ο ίδιο έχει δώσει πολλά διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για δοκιμέ νευραλίνγκ σε ανθρώπου στο παρελθόν, λέγοντα ότι το 2019 θα ξεκινούσαν κάπου γύρω στο τέλο του 2020. Μια πρόβλεψη που αναθεωρήθηκε αργότερα όμως το 2021 από τον περασμένο Φεβρουάριο και ξανά στο 2022 τη Δευτέρα. Ο επιχειρηματίας είπε ότι οι κανόνες του FDA δεν ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο καθώς τα πρότυπα της ίδιας της Neuralink για την εμφύτευση της συσκευή είναι ουσιαστικά υψηλότερα από αυτά που απαιτεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία υποδηλώνοντας ότι οι προφανείς καθυστερήσεις θα μπορούσαν να είναι από την τεχνική και όχι από κανονιστική πλευρά. Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων από τα διάφορα έργα του Μάσκ, το εμφύτευμα προορίζεται να εισαχθεί απευθεία στον εγκέφαλο για να αντισταθμίσει νευρολογικού τραυματισμού ή τραυματισμού του νοτιαίου μυελού που οδηγούν σε αναπηρία όπω η παράλυση. Μετά την αποκάλυψη ενό μοντέλου λειτουργία τη συσκευή σε χείρου πέρυσι, το αποκάλυψη πίθηκο μακάκο τον Απρίλιο, με εκπληκτικά πλάνα που υποτίθεται ότι δείχνουν το ζώο να παίζει ένα παιχνίδι πόνγκ μόνο με το μυαλό του.